Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Γυμνάσματα Πνευματικά Μελέτη 13η Συνέχεια Συλλογή την τρίτη διάθεση που έχει ένας κολασμένος χριστιανός η οποία είναι η απελπισία του μέλλοντος ταραχθήσετε φόβο δεινό και εξθίσονται. Αυτή η απελπισία είναι που υπό το βάρος της αιωνιότητος θα συντρίψει παντελώς στις δυστυχισμένε ψυχές των κολασμένων, ώστε αν ίσω και εκ του εναντίου ήταν δυνατόν να φανεί από κάποιο μέρος μια μοναχία κτίνα φίλης ελπίδος σε εκείνο το σκοτεινό τόπο και αν ευρίσκονται κάποιο να ευαγγελίσει σε αυτούς τους δυστυχείς πως έχουν κάποιο καιρό κάποτε να λάβουν μια μικρή ελευθερία μολονότι αυτή η ελευθερία έμελε να γίνει ύστερα από μυριάδες χρόνους όσες ήσταν οι σταλαγματιές του μεγάλου εκείνου καταγκλισμού του Νόε, παρόλα αυτά η ελπίδα της ελευθερίας αυτής θα ήταν αρκετή να ξεράνει όλα τα δάκρυα των κολλασμένων και να σβήσει όλες τις φλόγες εκείνου του πυρός, να πάυσει από εκείνους κάθε θρήνο και ανασταναγμό και να τους γεμίσει με κάθε παρηγοριά, αλλά δεν είναι δυνατόν να φανεί αυτή η ακτίνα της ελπίδος. Δεν είναι δυνατόν, όχι επειδή η κόλαση εκείνη είναι αιώνια και οι βασανιστές είναι αιώνιοι και η ψυχή είναι αιώνια. Η ποινή της αμαρτίας είναι αιώνια και η απόφαση του Θεού αιώνια. Λοιπόν δεν μένει άλλο παρά τι να ζητήσουν εκείνοι οι τρεις άθλοι παρά το θάνατο αλλά και να μην τον βρίσκουν ποτέ, ποτέ. Καθώς λέει και ο Ιώβ, ημίρονται του θανάτου και ούτ την χάνουσι. Ανορίσαντες όσπερ θησαυρού, περιχαρίς γένοντο εάν κατατήχωσι. Και θα αγαπούν και θα ήθελαν μάλλον να μην υπάρχουν πλέον στο «ον». Αλλά αυτό δεν γίνεται επειδή κατά τη γνώμη των θεολόγων οι κολλασμένοι καλύτερα προτιμούν να μην είναι ολότελα στην ύπαρξη παρά να υπάρχουν και έπειτα να είναι μισούμονοι από το Θεό πάντοτε. Αλλά ούτε τους είναι δυνατόν να πλανήσουν το λογισμό τους εκείνοι οι κολλασμένοι, βάζοντας τάχα μες στο νου τους μια ψευδή υπόλοιψη και ελπίδα, πως ίσως να λάβουν κάποτε τέλος τα βάσανα τη κολάσεώς τους. Όχι, ούτε αυτή η ψεύτικη παρηγοριά μπορεί να γίνει σε αυτούς. Διότι λέει και ο Ιώβ επίσης, ελπίς ασεβούς απολύτε. Λοιπόν οι δυστυχισμένοι κολλασμένοι πάντοτε θα θρυνούν και θα λένε εκείνα τα προφητικά απόλωνε η ελπίς ημών, χάθηκε η ελπίδα μας και η ψυχή μας ελπίζει στο κενό αλλά και ούτε είναι δυνατόν να λησμονήσουν οι ταλέποροι καν για λίγο καιρό αυτή την ατελεύθετη ανοιότητα της κολάσεώς των διότι η δικαιοσύνη του Θεού θα παριστάνει πάντοτε μπροστά στα μάτια του σε εκείνο το πράγμα οπουδήποτε. Εκείνο το πάντοτε, εκείνο το ατελεύτητο και αιώνιο πάνω στα οποία περιφέρεται η αθλειότης τους. Διότι καθώς δεν είναι δυνατόν να λείψει η παντοδυναμία από το Θεό και η άπειρη αγιότης και η αγαθότητά Του, έτσι δεν είναι δυνατόν να λείψει ποτέ και η τιμωρία των κολλασμένων οι οποίοι αντεστάθηκαν με τις αμαρτίες αυτές στις τελειότητες του Θεού και για τούτο έχουν να πολεμούνται από αυτές πάντοτε, ώσπου εκείνοι οι τρισάθλοι, από το ένα μέρος κολλασμένοι με τα φοβρά μεγάλα βάσανα της κολάσεως και από το άλλο έχοντας αυτό το λογισμό πάντοτε, την παρούσα ενθύμηση της αιωνιότητος, θα είναι σε μια παντοτινή απελπισία και δεν θα μπορούν ποτέ να ξεφύγουν από την κατάσταση αυτή και να θυμηθούν το Θεό. Διότι αν θυμούνταν το Θεό θα ήθελαν να παρηγορηθούν, κατά το ελάχιστο τουλάχιστον. Κάθωσον και ο Δαβίδ λέει ότι εμνίστην του Θεού και εφράνθην. Δεν μπορούν λοιπόν να έχουν την ενθύμηση του Θεού η οποία τους προξενεί έστω λίγη χαρά αλλά αυτή έχει να τους προξενεί όχι χαρά, αλλά θλίψη περισσότερη. Διότι τον ευθυμούνται όχι με την ελπίδα πως έχουν απολαύσουν κάποτε κάτι από αυτόν, το Θεό, επειδή λέει και ο Ιερεμίας απόλυτο η ελπίση αυτών από Κυρίου», αλλά θρηρούν μόνο το Θεό που τον στερήθηκαν και που πρόκειται να τον στερούνται αιώνια στον αιώνα του αιώνος. Και επειδή αυτός ο Θεός έκοψε την ελπίδα τους. «Εξέκοψε ενό δέντρο την ελπίδα μου», λέει ο Ιώβ. Τώρα λοιπόν, τι λες εσύ αδερφές αυτές τις αλήθειες, τις κατάλαβες κάποτε βαθιά. Συγκεντρώθηκες για αυτά τα πράγματα να καταλάβεις. Αχ, και αν τις καταλάβαινες καλά, πώς ήταν δυνατόν πλέον να γυρίζεις πάλι στην αμαρτία και να βάλεις τον εαυτό σου αυτό το φοβερό κίνδυνο γιατί ποιος ξέρει μήπως εκείνη η αμαρτία που μελετάς για να κάνεις είναι η τελευταία σου την οποία ο Θεός δεν θα σου συγχωρέσει ποιος ξέρει μήπως δεν θέλει να υπομείνει πλέον ο Θεός αλλά θέλει να κόψει τη ζωή σου και να σε καταδικάσει σε εκείνη την αιώνια βάσανο από την οποία δεν υπάρχει ελπίδα να γλιτώσει σου δέποτε. Τώρα συμβουλέψου λίγο και τον εαυτό σου, αγαπητέ μου, αν ίσω και έχει τη δύναμη να βαστάξει τέτοιο ανυπόφορο φορτίο και παντοτινό, διότι αν ίσω και τη μορία μόνο ενό κολλασμένου ήθελε να διαβιαστεί σε όλου του ανθρώπου που ζουν σήμερα, θα ήταν αρκετή να κάνει του ανθρώπου να πεθάνουν. Πώς εσύ λοιπόν δεν φοβάσαι να πάρει όλη αυτή την τιμωρία επάνω σου, τώρα σε τούτο τον κόσμο, απομένει πάντοτε σε σένα κάποια ελπίδα η οποία μπορεί να σε σώσει. Η ελπίδα πως μπορείς να σωθείς από το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού και γι' αυτό λαβαίνεις κάποια παρηγοριά στην ψυχή σου αλλά τότε θα σηκωθεί από σένα κάθε ελπίδα σωτηρίας σαν ανεμοστρόβιλος. «Όχετε ο η ως περπνεύμα, λέει ο Ιώβ στο λάμδα κεφάλαιο, και πώς θα υπομείνει άθλια μια τέτοια παρηγόρητη παντοτινή απελπισία. Τώρα σε τούτο τον κόσμο έχει ελπίδα ότι κάθε συμφορά σου έχει να περάσει. Και γι' αυτό παρηγοριέσαι, χάριν παραδείγματος, έχει ελπίδα πως θα περάσει η φτώχεια που πάσχεις, οι ατιμίες και οι που σου είπαν, η ασθένειά σου. Και όπως σε δοκιμάζουν, ο κανόνας της μετανοίας, που θα λάβεις σαν τον πνευματικό σου και απλώς υπήν το βάρος κάθε σου κακουχίας. Αλλά τότε πώς θέλεις να υπομένεις ένα πύρ που δεν θα έχει ελπίδα να περάσει ποτέ, πώς θα υπομείνεις έναν κανόνα ο οποίος θα είναι και θα βρίσκεται για πάντα σε μια φλογερή κλίνη, σε ένα κρεβάτι φυλαγόμενο, σε καιρό που θα βρίσκεσαι σε ένα χρόνο, τέτοιο και σε ένα κρεβάτι από ρόδα χωρίς να μπορείς ποτέ να τη γυρίσεις. Δεν μπορείς να γυρίσεις ποτέ από το άλλο πλευρό. Είναι αυτή μια ανυπόφορη βάσανος. Πώς θα την υπομείνεις μια τέτοια τιμωρία το να στέκεις αιωνίως κάτω από τους εχθρούς σου δάμονες και να βασανίζεσαι πάντοτε από αυτούς χωρίς να μπορείς ποτέ να τους εκδικηθείς. Μεγάλο θαύμα διότι αν αυτή η τόσο μεγάλη ταλαιπωρία θα ήταν βεβαιωμένη από το λόγο κάποιου σοφού, βέβαια κάθε φρόνιμος άνθρωπος θα έπρεπε να φοβάται και να επιμελεί τόσο το δυνατόν να μην πέσει σε αυτή την τιμωρία. Και τώρα που αυτή είναι βεβαιωμένη από την ίδια την αυτοσοφία του Θεού και από τόσους προφήτες και αποστόλου. Πώς εσύ ταλέπορε άνθρωπε, δεν φοβάσαι. Πώς δεν βάζεις τον εαυτό σου στην ασφάλεια εκείνη, απομακρυνόμενος όσο το δυνατόν από την αμαρτία, για να μην κρεμιστεί σε εκείνη την άβυσο της κολάσεως, η οποία είναι τόσο βέβαιη και τόσο αληθινή, όσο βέβαιη και η Αγία Πίστη Σιμών. Και όσο είναι αληθινός αυτός ο Θεός, ο οποίος σε χίλια μέρη των γραφών μιλάει για αυτήν. Λοιπόν, αυτό το φόβο πρέπει να τον έχεις πάντοτε στην καρδιά σου, αγαπητέ αδελφέ, όχι με αφροσύνη και χωρίς κανένα καρπό πνευματικό, όπως είναι γραμμένο, ούχο φόβο σου εστί εναφροσύνη, αλλά να τον έχεις για να σε ξυπνάει πάντοτε και να κάνεις το καλό και να αποφεύγεις την αμαρτία για την οποία έγινε αυτή η ίδια η κόλαση. Λοιπόν, τώρα βδελίξου, αποστρέφου με όλη σου την καρδιά αυτό το τέρας που είναι χειρότερο και από την ίδια την κόλαση, δηλαδή τη θανάσιμη αμαρτία και να ντραπείς που τις έδωσες κατοικία στην ψυχή σου μετρώντα τόσο λίγο ένα τέτοιο μεγάλο κακό που ο Θεός το κολλάζει αιωνίως και στο πυρ. Έλεγξε τον ίδιο τον εαυτό σου και την πονηρία σου και επειδή ο Κύριος έκλαψε για την αμαρτία σου με δάκρυα και θρόμβου αίματο στον κήπο της γεστημανή και όπως λέει εγένετο δε ο υδρός αυτού ως η θρόμβι αίματος, κατεβαίνοντος επί την γην, Λουκάς 22ο κεφάλαιο. Και παρακάλεσε τον Κύριο να σ' αξιώσει, να μπορέσεις κι εσύ να κλάψεις γι' αυτήν με δάκρυα μετανοίας και να αποστραφείς την αμαρτία. Καθώς πρέπει σε αυτή τη ζωή να πορευτείς με ελπίδα ελέους και σωτηρίας για να μην πρόκειται να σε αποστραφεί και να σε ευδελιχθεί με αιώνια απελπισία σε εκείνη την άλλη. Επίση, κυρία ήλπισα μη κατεσχυνθεί εις τον αιώνα. Ψαλμός Λάμδα Και περνάμε στην δεκάτη τετάρτη μελέτη των πνευματικών γυμνασμάτων όπου μιλάει περί των συγγνωστών αμαρτημάτων πρώτον για το πόσο είναι το βάρος αυτών, δεύτερον, πόσο είναι το πλήθος των κακών που προξενούν και τρίτον, ποιες τιμωρίες προξενούν στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Συλλογή σου, αγαπητέ αδελφέ, το βάρος που έχουν εκείνα τα μαρτήματα που εσύ τα νομίζεις γνωστά και ελαφρά. Τα θανάσιμα δηλαδή, λέω, και μάλιστα αν τα κάνεις όχι εξακπροσεξίας και αγνωσίας του νοό σου, αλλά για μόνη την χαυνότητα και την ασθένεια της θελήσεώς σου. Αλλά επί τούτου, με συλλογισμό και βέβαιη γνώση, και με θέληση όλους διόλου που να συγκλίνει σε αυτά. Και πρώτα συλλογή των αμαρτημάτων αυτών το βάρος καθεαυτό, διότι μολονότι και είναι συγνωστό αμάρτημα, λέγεται ελαφρό και μικρό, όμως δεν εννοείται πως είναι ελαφρό και μικρό μετρούμενο απολελιμένος και καθεαυτό, αλλά μόνο κατά αναλογία και σύγκριση της θανασίμου αμαρτίας, η οποία είναι ένα κακό σχεδόν άπειρον. Γι' αυτό λέγεται εκείνο ελαφρόν. Καθώς λόγου χάριν και μια λίμνη λέγεται μικρή, συγκρινόμενη με όλη τη θάλασσα, όμως μετρημένη απολελιμένος και καθεαυτήν δεν είναι μικρή, γιατί περιέχει πολύ πλήθος υδάτων. Έτσι και η συγνωστή αμαρτία μπρος σε μια θανάσιμη φαίνεται μικρή, αλλά καθεαυτήν είναι ένα κακό τόσο μεγάλο, που δεν είναι άλλο μεγαλύτερό του, εκτός από τη θανάσιμη αμαρτία. Επειδή και η μικρή αμαρτία και η μεγάλη αξίσου είναι παράβαση του Θείου νόμου κατά τον Ιωάννη πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομία ποιή και αμαρτία στην η ανομία. Και επειδή κατά τον αδελφό Θεό όποιος φυλάξει όλο τον νόμο σφάλει δε εισένα όλο τον νόμο παραβαίνει ώστις όλο τον νόμο τηρήσει πτέσει δε εν ενή, παντός ένοχος. Λοιπόν πώς είναι δυνατόν αγαπητέ αδελφέ να εννοήσεις και να πεις αλλά αλαφρά και μικρή είναι αυτή η αμαρτία για τα συνηθισμένα αμαρτήματα. Λοιπόν, το να λες ψέματα χωρίς ζημιά κάποιο άλλο πράγματος, το να θυμώνεις συχνά, το να στέκεις με λίγη ευλάβεια μέσα στην εκκλησία, το να ζηλεύεις και να λυπάσαι λίγο για τα καλά του πλησίον σου, το να αργολογήσεις, το να παίξεις, το να γελάσεις το να πειράξει την Α και να γελάσουν και οι άλλοι, ή το να χορτάσει την κοιλιά σου, ή το να στολίζεσαι, ή άλλα παρόμοια, πώ είναι δυνατόν να το ονομάζει εσύ ελαφρά, που αν γνώριζες πλησιέστερα την πονηρία του, θα πέθαινε από το φόβο σου. Δε λοιπόν και στο χάσου και να λες αυτά και να μην λες πως αυτά δεν κακοφαίνονται στο Θεό ούτε να αντιώνεται κατά κάποιο τρόπο στη Θεία Του θέληση και πως αυτά δεν μικρύνουν από Σένα τη Θεία Χάρη και δεν την απομακρύνουν και δεν απομακρύνουν την ουράνια δόξα η οποία είναι το ανώτατο τέλος και ο ανώτατος σκοπός όλης της κτίσεως ούτε λιγοστεύουν από του λόγου Σου εκείνη την αρετή και τελειότητα που ζητάει ο Θεός από τα λογικά Του κτίσματα εάν λέω αυτά στοχάζεσαι Λανά σε αδερφέ και σε πολύ γελασμένος. Αυτό, αν αυτό είναι ο σου, διότι πώ μπορεί να πει ότι το συγνωστό αμάρτημα τη αργολογίας δεν κακοφαίνεται στο Θεό. Σε καιρό που αυτό έχει να κρίνει και να καταδικάσει κάθε αργό λόγο, ο μου και εκείνου που τον λαλεί, εγώ λέγω ημίν, παν ρήμα αργών, ο εάν λαλεί είναι οι άνθρωποι, αποδόσωση περί αυτού λόγων ενημερακρίσεω. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Ματθαίος Ιωταβίτα. Πώς μπορείς λοιπόν να πεις ότι δεν εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού αυτά τα γέλια, τα μετέωρα και οι χωρατάδες, σε καιρό που ο Κύριος και με το παράδειγμα του σε δίδαξε πως αυτά είναι μισητά σε Αυτόν, γιατί γενόμενος άνθρωπος ποτέ δεν εγέλασε εις όλη του τη ζωή, αλλά μάλιστα έκλαψε τέσσερις φορές και με το λόγο του διότι εξεφώνησε κατάρες και γουέ αλίμον εναντίον σε εκείνους που γελούν. Γουέ οι μείνοι γελώντες ότι πενθήσετε και κλάψετε. Δια και ο Μέγας Βασίλειος επιτιμά εκείνο το μοναχό ή τη μοναχή που χωρατεύει και κινεί τον γέλοτα και αφορίζει μια εβδομάδα. Είτη σε φτράπελα φθέγγεται η γέλοτα γελοτα και αφοριζει μια εβδομαδα Ήτις σε αφοριζές το εβδομάδα μίαν. Πώς μπορείς να πεις ότι δεν είναι ενάντια στο Θεό τα φαγοπότια και οι ψευδολογίες σε καιρό που αυτός λέει ότι θέλει να απολέσει όλους τους ψεύτες. Με ό,τι τρόπο και αν λένε ψέματα απολύσεις πάντα στους λαλούντος το ψεύδος και σε καιρό που καταράτε όλους τους εμεπλισμένους ουέ είναι εμεπλισμένοι ότι πεινάσετε. Και για τούτο να πω ο καθολικός πως μπορεί να πεις και εσύ αδερφέ ότι τα συγνωστά αυτά και ελαφρά ονομαζόμενα αμαρτήματα δεν λιγοστεύουν από του λόγου σου την αρετή και τη θεία χάρη για την τελειότητα σε καιρό που λέει το Άγιο Πνεύμα για, του το εκκλησιαστού μη ή εθανούσι η σαπριούση σκευασίαν λέω που θέλει να πει κατά τη γνώμη την όνου δασκάλων ότι καθώ οι μύγε όταν δεν περνούν γρηγορότερα από κανένα αρωματικό μύρο και δεν σταματούν πάνω σε αυτό, δεν χαλούν την ευωδία του. Όταν δεμένουν πάνω σε αυτό και ψωφίσουν, το χαλούν τελείως και πλέον αυτό δεν ευωδιάζει. Έτσι και τα συγνωστά αυτά αμαρτήματα, όταν δεν τα σταματούν για πολύ καιρό επάνω σε μια ευλαβή και ανάρετη ψυχή, δεν τις προκαλούν τόση ζημιά. Αλλά όταν σταθούν σε αυτήν για πολύ και η ψυχή κλείνει προς αυτά με γνώση και θέληση, τότε βέβαια σμικρύνουν ή μάλλον επί αφανίζουν τελείως την ψυχή εκείνη την καθορότητα της αρετής και την ευωδία της Θείας Χάριτος και την εμποδίζουν από την τελειότητα. Τι λέω, δελικτή και μισητή παρά το Θεό. Την κατασταίνουν αυτά τα αμαρτήματα. Δια, αν μόνο ο κακός λόγος είναι συχαμερός μπροστά στο Θεό, όπως λέγει ο παροιμιαστής, δέλεγμα κυρίω λογισμός άδικος, και αν μόνο η σχολοί λογισμοί χωρίζουν την ψυχή από το Θεό, πόσο μάλλον χωρίζεται από τη φιλία του Θεού η ταλέπορη ψυχή εκείνη που αγαπά να κάνει αυτά τα ελαφρά αμαρτήματα και πόσο μάλλον γίνονται χαμερά μπρος Αυτόν. Λοιπόν, όταν εσύ αδερφέ κάνεις ένα από αυτά τα συγνωστά αμαρτήματα, κάνεις ένα κακό χειρότερο από όλα τα κακά που γίνονται για ποινή, δηλαδή δυστυχίας, ασθενίας και θανάτου διότι αυτά συμφέρουν στην ψυχή, τα δε συγνωστά αμαρτήματα βλάπτουν αυτήν. Κάνεις λοιπόν ένα κακό που κατά κάποιο τρόπο εναντιώνεται στο Θεό και στο Θείο του θέλημα. Κάνεις ένα κακό που δεν είναι δυνατό να το ελέγξεις και να το αγαπήσει μια ψυχή που αγαπά να ευαρεστήσει τον Κύριο. Διότι το να θέλει κάποιος να ευαρεστήσει τον Θεό και έπειτα να θέλει να κάνει αυτά τα ελαφρά αμαρτήματα όπως λέγονται, που και αυτά είναι μισήτα στο Θεό, Τούτο είναι σαν να θέλει να ενώσει εν αυτό ουρανό και άδει. Το φως με το σκότος, το πύρ με το είδωρ και την αυτοαγιότητα με την κακία. Ώστε όπου κι αν εσύ καθ' υπόθεση μπορέσει να εμποδίσεις μια συγνωστή αμαρτία, όλους τους πολέμους, όλες τις δυστυχίε, όλες τις λυμικέ αρρώστιες και όλα τα άλλα κακά του κόσμου, πάλι μήτε έτσι δεν μπορείς να την κάνεις, τι λέγω αν εσύ μπορούσες να ευκαιρίσεις τον Άδη από τους κολασμένους και να κρατήσεις όλους τους μακαρίους του ουρανού να μην πέσουν στην Άβυσσο με ένα παραμικρό έργο που να μην είναι στον Κύριο, πάλι δεν έπρεπε να το κάνεις. Επειδή και με το πλέον μεγαλύτερο κακό, όπου αναφέρεται σε όλα τα κτίσματα, είναι απείρως μικρότερο από το πλέον μικρότερο κακό που αναφέρεται στον κτίστη. Έκπληξη λοιπόν δοκίμασε αδερφέ, και θαύμασε για την απίστευτη αυθάδειά σου που δεν έχεις πια τίποτε για εκείνα τα αμαρτήματα, δεν τα έχεις για τίποτε, από είναι τόσο μισητά του Θεού. Να ντρέπεσαι αν δέχτηκε ως τώρα στην καρδιά σου χωρίς καμιά αντίρρηση εκείνα που δεν ήταν αρεστά στο άκρον αγαθών. Σε καιρό που εσύ πρέπει να διαλέξεις καλύτερα από την ευτυχία όλων των κτισμάτων το να ευαρεστήσεις το Θεό πληρέστερα να αποστρέφεσαι μύριες φορές την έλλειψη που έδειξε στη δούλευση του Θεού και να αποφασίσει από τώρα στο εξή όχι μόνο να μην κάνεις τέτοια συγνωστά αμαρτήματα, αλλά να τα βγάλει τελείω από την καρδιά σου την κλίση και την αγάπη που έλαβε σε αυτά. Διότι το να θέλει αυτά είναι το ίδιο να θέλει να παραπικραίνει τον αγαπητό πλάστη σου και να τον κινήσεις σε οργή κατά πάνω σου. Ιδέ και από συναρπαγή του νου και από ασθένεια και χαυνότητα τη θελήσεω και τη φύσεω, τύχει καμιά φορά να πέσει σε αυτά, μη βάλεις την κλίση της καρδιάς σου σε αυτά, μήτε να τα αγαπήσεις, αλλά γρήγορα να τα μισείς, να τα εξομολογήσεις και να μετανοήσεις το Θεό παρακαλώντας Τον, να σε ενδυναμώσει με τη χάρη Του για να μην πέσει πλέον. Συλλογή το πλήθο των κακών που προξενούν σε σένα τα συγνωστά αμαρτήματα, ότι καθώς η ασθένεια του σώματος φέρνει μαζί της δυο λογιών κακά, το πρώτο είναι εκείνα τα κακά που προξενεί όταν είναι παρούσα, δηλαδή η αδυναμία του σώματος, η ανορεξία των φαγητών, η κυτρινά των μελών. Το δεύτερο είναι εκείνο το κακό που φοβερίζει στον ερχόμενο, δηλαδή το θάνατο. Έτσι και συγνωστό αμάρτημα, με το να είναι μια ασθένεια πνευματική της ψυχής, όταν ήταν παρόν, αν και δεν ειστερεί από την ψυχή όλη την ουσιώδη ωραιότητα της θεία Χάριτος, όμως στιγματίζει, θα έλεγε κανείς, την ψυχή αρκετά. Εξαφανίζει ή μάλλον αχαμνίζει, δηλαδή χαμηλών υποβαθμίζει τις δυνάμεις της και αφανίζει από αυτήν την περισσότερη επιτιδιότητα που είχε προς το καλό, για τις οποίες θα μπορούσε να φανεί ευάρεστη και χαριέστατη στους οφθαλμούς του νυμφίου Χριστού εάν έμενε χωρίς μολυσμό και χωρίς ελάττωμα, σαν μια πάνκαλος νύφη, όπως λέει ο Παύλος, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλον ή ρητίδα ή τον τιούτον, αλλά είναι α... η Αγία και Άμωμος. Γι' αυτό κάθε συγνωστό αμάρτημα στερεί στην ψυχή λίγο από το πνευματικό της καρπό των Αγίων Μυστηρίων και μάλιστα της Θείας Ευχαριστίας, επειδή και εμποδίζει εκείνη την εσωτερική ένωση που ζητάει να κάνει με την ψυχή ο Δεσπότης Χριστός για τον αχράντο του Μυστηρίων. Καθώς το λέει και με τον προφήτη, «Τα αμαρτήματα ημών διστόσιν αναμέσων ημών και αναμέσων του Θεού». Και σε όλο το ιστερνό διάστημα, το συγνωστό αμάρτημα κάνει την ψυχή να μην ωραίγεται κάθε αγώνα ευσεβίας. Αυτό ψυχραίνει τη θερμότητα της αγάπης της. Αυτό νεκρώνει την ευλάβειά της. Αυτό ξεραίνει την κατάνοιξη και τα δάκρυά της. Αυτό μαραίνει τη μετάνοια και αυτό εμποδίζει εκείνα τα ζωτικά πνεύματα και τις χάριτες που θα μπορούσαν να επιρρεύσουν στην ψυχή αυτή και να φέρει ο ίδιος ο Χριστός στην ψυχή της οποίας είναι κεφαλή. Το δε μεγαλύτερο κακό που φοβερίζουν και προξενούν στη ψυχή και στο μέλλον τα συγνωστά αμαρτήματα είναι η θανάσιμη αμαρτία στην οποία την και γκρεμίζουν ολόκληρο τον ταλέπορο άνθρωπο. Ένα μεν διότι αδυνατίζουν τις καλές συνήθειες της ψυχής, άλλο διότι εμποδίζουν τη βοήθεια και τη δύναμη που θα έδινε ο Θεός στον άνθρωπο και κάνουν και τη Θεία Δικαιοσύνη να τραβήξει από πάνω το χέρι της και προς τούτης, διότι συνήθισαν τη θέληση να κλείνει με ευκολία στο κακό. Τώρα εσύ που διαβάζεις αυτά, τι λες, μικρά σου φαίνονται πλέον τα συγνωστά αμαρτήματα σε καιρό που βλέπεις ως αυτά γεννούν θανάσιμα και μεγάλα. Μη μικρά το οίκο Ιούδα το ποιήν τας ανομίας άσπε όδε. Μικρό σου φαίνεται να κοιτάξεις προσεκτικά σε ένα όμορφο πρόσωπο, αλλά μέτρα τώρα τις αμαρτίες που γεννιόνται από αυτό, διότι εκείνη η προσεκτική θεωρία πολλέ φορές γέννησε την προσβολή του λογισμού. Η προσβολή του λογισμού γέννησε τον ειδονικό συνδυασμό. Ιδονικό συνδυασμό. Ο συνδυασμός αυτός γέννησε τη συγκατάθεση, η συγκατάθεση το έργο. Το έργο γέννησε τη συνήθεια. Η συνήθεια την έξι. Η έξι στην ανάγκη. Η ανάγκη την απελπισία. Η απελπισία την κόλαση. Ο Θεός προστάζει ότι όλοι οι Ναζιρέοι, όσοι είχαν τάξιμο να πέχουν, όχι μόνο από ό,τι δύναται να μεθύσει, αλλά ακόμη και από την αγουρίδα και από τα σταφύλια και από τι σταφίδε και τα τσίπουρα και τα τσάμπουρα ακόμα των σταφίδων, από κουκούτσια των σταφίδων δηλαδή, και στα πρόσφατο λέει και σταφίδα ου φάγεται, πάσα στα σημέρα στις ευχής αυτού. Από πάντων όσα γίνονται εξ αμπέλου, ίνο, ίον, από στρεμφύλων, έως γιγάρτου ου φάγεται. Και η αφορμή είναι διότι τρώγονται στις αγκουρίδες λίγο κατ' λίγο θέλεις να ορεχθείς να φάσει τα σταφύλια. Και από τα σταφύλια θα φάνουν και τις σταφίδες και από τις ταφύρες θα φάγουν τα τσάμπουρα και από τα τσάμπουρα θα πιούν το μουστο και από το μουστο θα πιούν το κρασί και στο κρασί θα συνηθίζουν να μεθούν και με τη μέθη να μάχονται και από τη μάχη να κάνουν το φόνο σ' όλο του το ύστερο. Βλέπεις πόσο μακριά αλυσίδα αμαρτιών γεννούν εκείνα που εσύ αγαπητέ ονομάζεις γνωστά και ελαφρά αμαρτήματα. Βλέπεις πως όποιος καταφρονεί τα μικρά πέφτει και στα μεγάλα, καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιο με τον Σιράχ, ο εξουθενών τα ολίγα, κατά μικρόν πεσίτε. Κι ένας άλλος φως λέει, το μικρό ου μικρόν όταν εκφέρει μέγα. Μικρά σπέρματα ναι, αλλά γεννούν μεγαλύτερα δέντρα. Ρίζες λεπτές, αλλά βλαστάνουν θανατηφόρους καρπούς. Αρχές και στράτες ανήποπτες, αλλά τα τέλη τους καταντούν στον Άβη. Έστε οδός η δοκή παρά της ανθρώπινε ορθή είναι, τα δε τελευταία αυτής έρχονται οι σπιθμένα Άβου. Παροιμίες Ιωταδέλτα Μικρές φαίνονται οι αλυπούδες αυτές, αλλά φθύρουν και αφανίζουν κάθε κατά την αλήθεια των αμπελώντας, δηλαδή των αμπελών ταλέπορη ψυχής και κατατρώγουν τα σταφύλια των αρετών τη. Για τούτο μας παραγγέλει ενηγματοδός το Πνεύμα το Άγιο να πιάσουμε τις αλεπούδες αυτές και να τις θανατώσουμε, για να μην μας προξενούν τόση ζημιά. Πιάσατε εμείς αλόπεκας μικρούς, αφανίζοντας αμπελώνας. Όπου αλόπεκες ονομάζονται τα συγνωστά αυτά πάθη, διότι μας απατούν και πέφτουμε εύκολα σε αυτά. Και μικρά, διότι τα καταφρονούμε, και δεν τα έχουμε για τίποτε. Έπειτα, πολλά από τα συγνωστά και αθανάσιμα λεγόμενα αμαρτήματα πολλές φορές τόσο κυριεύουν μερικούς ανθρώπους που τους κάνουν τελείως δούλους και σκλάβους τους ή μάλλον επίν δούλους του διαβόλου και πληρώνται σε αυτούς τα γεγραμμένα γάρτης ήτιτε τούτο και δε δούλετε πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Ο ένας κυριεύεται από τον καφέ, ο άλλος από το ταμπάκο, ο άλλος από το τσιμπούκι, εις τρόπον ώστε φαίνονται γεμάτα από χολή και φαρμάκι για κάποιους και δεν μπορεί να μιλήσουν κάποιοι από αυτούς, αν ίσω πρώτα δεν πιούν το φλιτζάνι ή δεν βάλουν το τρυπημένο ξύλο στο στόμα τους και το ταμπάκο στη μύτη τους και δεν ξέρουν οι άφορονες ότι είναι εμποδισμένα αυτά στους χριστιανούς. Όλα αυτά που κνίζουν και γεργαλούν και θέλουν τις αισθήσει όπως λέει ο Θεολόγος Γρηγόριος, μη γεύσιν καταπορνεύσομεν, μη όσφρησιν εκθυλεύομεν. Επειδή και δεν φτάνει μόνο που λυπούν το Θεό με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και με όλα τα λοιπά μέλη του σώματος, αλλά ακόμη τον λυπούν και με τις αισθήσεις, όπως λέγει ο Εσδράς, και α, αυτόν τον Θεόν η Ειδέ και ονομίζουν ευγένεια, την χριστοήθεια, το να πίνουν τα διάφορα ποτά και να καπνίζουν, ας ακούσουν τους νεότερους ηθικούς φιλοσόφους που τόσο κατηγορούν γι' αυτό με την ηθική τους φιλολο, φιλοσοφία, λέγοντες τι ευγένεια, τι χριστοήθεια είναι αυτή να βλέπεις ένα λογικό και ευγενές ζώο τον άνθρωπο, να βάζει ένα ξύλο τρυπημένο και γεμάτο από φωτιά και χόρτο στο στόμα του καθώς είναι το τσιμπούκι και να φτάνει στο στόμα και στη μύτη ένα μαύρο σύννεφο με βρωμόδι καπνό σαν αποκαμίνι αναμένο και να παρομοιάζει με εκείνους τους μυθευμένους ύπους, τους μυθικούς ύπους που έβγαζαν καπνούς και φωτιά από τη μύτη και το στόμα τους ή μάλλον η πίντο της γραφής να παρομοιάζει κατά τούτο με το δράκοντα ως της είναι ο διάβολος, περί του οποίου ο Θεός, στον Ιώβ, εκ αυτού εκπορεύεται καπνός καμίνου και ομένης πυρίες ανθράκων. Από πυρ, δηλαδή, ε, αναμένο, με κάρβουνα. Τι χριστοήθεια λέγω είναι αυτή και ευγένεια. Εγώ σκέφτομαι πως βαρβαρότερο και ατακτότερο ήθος δεν δύναται να βρεθεί από αυτό. Τώρα λοιπόν πως μπορεί να πει κάποιο για τα μικρά συγνωστά αμαρτήματα σε καιρό που βλέπω ότι κατακυριεύουν του ανθρώπου εξίσου με τα μεγάλα και θανάσιμα, και τι διαφέρουν παρακαλώ οι ανώτερε αυτέ εικόνε που σα έδωσα από εκείνου που είναι κυριευμένοι από θανάσιμα μαρτύματα τη πορνεία, τη φυλαγγυρία, του φθόνου και των ομοίων, βέβαια τίποτε, διότι εξίσου όλοι είναι πιασμένοι, όλοι είναι δούλοι, όλοι είναι νικημένοι από τα πάθη. και αν οι είναι κυριευμένοι από μικρότερα, ιδέα από μεγαλύτερα, καθώ παραδείγματο χάρη και δύο λιοντάρια που είναι πιασμένα στην παγίδα, το ένα με τα τέσσερα πόδια και το άλλο με το ένα πόδι, εξίσου λέγονται πιασμένα και από το θάνατο και δεν μπορούν να γλιτώσουν. Για τούτο το λέει και ο Μέγας Βασίλειος κατ' επιτομήν στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι διάφορα μεγάλα και μικρά αμαρτήματα καθότι να κυριεύει η αμαρτία τον άνθρωπο, τούτο γένετο προτού να έλθει ο Χριστό. Αφού δε ήλθε ο Χριστό και έδωσε δύναμη στου ανθρώπου κατά τη αμαρτία, κανένα χριστιανό πλέον δεν πρέπει να κυριεύεται από κάθε λογή αμαρτία, όπω λέγει ο Μακάριο Παύλο, Αμαρτία γάρι μόν ου κυριεύσει, ου γαρεστέ υπονόμων, αλλά υποχάριν. Από όλα αυτά λοιπόν, αδερφοί, γίνεται φανερό πόσο είναι πλανημένοι και γελασμένοι από το λογισμό του, και από το διάβολο. Όσοι λένε ότι φυλάγουμε από τα θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά από τα συγνωστά δεν φοβάμαι. Και δεν ξέρουν οι ανόητοι πως τούτο είναι το δόλωμα του διαβόλου με το οποίον πολεμάει να τους καρφώσει στο λαιμό ένα αγκίστρι της θανασίμου αμαρτίας για να τους έχει έτσι στην υποταγή του δουλωμένου σε τέτοια αμαρτήματα. Αλλά εσύ αγαπητέ μου μην νοιάσει με αυτού του άφρονε, αλλά να φοβάσαι και να φυλάγεσαι μόλι σου τη δύναμη από όλα αυτά τα συγνωστά αμαρτήματα. Ένα μεν διότι μπορούν να κυριεύσουν και να σε κάνουν δούλο στο διάβολο, και το άλλο διότι σου ανοίγουν θύρα και σε γκρεμίζουν στα θανάσιμα αμαρτήματα, και τελευταία σε κατεβάζουν στον άδει. Και άρα και τώρα πόσε ψυχέ καλύτερε από σένα κρίμισαν στην απώλεια οι οποίες αρχίζουν να περιφρονούν τα μικρά και έφτασαν να καταφρονούν τα μεγάλα και ο λίγων κατ' ο λίγων, κατάντησαν στον κρεμό, στον οποίον και εκεί απέμειναν. Λοιπόν, να αποστραφείς και να μισήσεις μόλις σου την καρδιά τα συγνωστά λεγόμενα αυτά μικρά ελαττώματα και να αγωνιστείς να φανείς τέλειος σε όλα καθώς σε ο Κύριος, έσεστε ουν ημείς τέλειοι, Οσπερ και ο πατήρ ημών τέλειος εστί. Και σπούδαζε να ευρεθεί στην ψυχή σου καθαρότητα χωρίς κανένα ψεγάδι και ασκήμια μπροστά στον εμφύο το Χριστό, ως νύμφη ωραία και πάγκαλος να παρουσιαστεί, για να πει και ο Κύριος εκείνα τα ασματικά, «Μία εστί περισταρά μου, τέλει άμμου». Και πάλι, «Όλοι καλοί, οι πλησίον μου, και μόμος ουκ εστί εν Στο άσμα ασμάτων, στο τέταρτο κεφάλαιο, αυτό φαίνεται. Διότι καθώς μια νύχτη Σπουδάζει να αρέσει κατά πάντα στον νυμφίο τη, έτσι και μια ψυχή σαν μια νύμφη πρέπει να αγωνίζεται να αρέσει στον Χριστό και να τον μιμείτε όσο το δυνατόν. Και καθώς εκείνος ήταν ελεύθερος από κάθε αμάρτημα θανάσιμο και συγνωστό, έτσι και αυτή πρέπει να φυλάσετε, όχι μόνο από τα θανάσιμα, αλλά και από τα συγνωστά αμαρτήματα. Ωστόσο να ντρέπεσαι αδερφέ μου, να ντρέπεσαι τώρα που άφησε τον εαυτό σου να κυριευθεί από τέτοια παραμικρά και μωρά πράγματα και τέτοια ανυπιώδη και αξιογέλαστα αμαρτήματα και να αποφασίσει από το ίν και στο εξή να προτιμήσει καλύτερα να πεθάνει παρά να κάνει με τέλεια γνώση και μόλι τη θέληση καμιά από τι συγνωστέ αυτέ αμαρτίε όπου είναι τόσο μισητέ μπροστά στο Θεό και ζητώντα τη βοήθεια του Ιησού Χριστού ο οποίο έχισε το πολύτιμο αίμα του και παραδόθηκε στο θάνατο για να διαφθείρει κάθε αμαρτία, παρακάλεσέ τον να μην σε αφήσει πλέον να κυριαστείς από καμιά λογή αμαρτία. Μη κατακυριευσάτω μου πάσα αμαρτία, λέει ο ψαλμός. Συλλεγήσου αγαπητέ αδελφέ, τις τιμωρίες που προξενούν τα συγνωστά αμαρτήματα, τόσο στην παρούσα ζωή όσο και στη μέλουσα. Κι αν μεν στην παρούσα ζωή, ποια δυστυχία, ποια φτώχεια, ποιοι πειρασμοί, ποιοι διωγμοί, ποιε ασθένειε δεν δίνονται στου ανθρώπου από το Θεό για τιμωρία και ποινή του των αμαρτημάτων, τα οποία εμεί με τέτοια βεβαιότητα ονομάζουμε ελαφρά και συγνωστά. Τα παραδείγματα είναι σχεδόν αναρρύθμιτα και η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από μαρτυρίε τιμωριών, τι οποίε έστειλε ο Θεό σε πολλού για παρόμοια αμαρτήματα. Αλλά αυτέ όλε οι πρόσκαιρε τιμωρίε που δίνονται εδώ είναι ένα τίποτα συγκρινόμενε με εκείνε τι τιμωρίε που δίδονται αιωνίω στην άλλη ζωή για τα αμαρτήματα αυτά. Επειδή εκείνε οι τιμωρίε με το να είναι υπερφυσικέ ακολουθούν και υπερβαίνουν και όλους τους πόνους που δοκιμάζουν οι αισθήσει στην παρούσα ζωή. Τώρα σε ρωτάω, αδελφέ μου, να μου πεις, αν εσύ λόγου χάριν, θέλεις να δεις κάποιον φταίχτη, να καταδικαστεί από την ανθρώπινη δικαιοσύνη για να καεί ζωντανό στο μέσο της πόλεως. Μπορείς ποτέ να λογαριάσει πως το πτέσμα εκείνου του ανθρώπου ήταν μικρό και ελαφρό. Ήταν τόσο μικρό. Όχι βέβαια. Και λοιπόν πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί ότι είναι μικρό και ελαφρό ένα συγνωστό αμάρτημα σε καιρό που βλέπεις ότι η Θεία Δικαιοσύνη η οποία είναι πάντοτε αλάνθαστη τιμωρεί ένα τέτοιο πτέσμα τόσο αυστηρά με το πύρτο αιώνιο. Και σε καιρό που βλέπεις ότι η ψυχή είναι νύμφη εκλεκτή του Κυρίου και διορισμένη για τους γάμους του παραδείσου, να καταδικάζεται σε ένα καμίνι του πυρός, και να μην μπορεί να βλέπει το Θεό των νυμφίων της, για την παράβαση που έκανε στο Θείο του Νόμου με τα συγνωστά αυτά αμαρτήματα, και τι άλλο περισσότερο απόδειξη θέλεις, Ποια άλλη απόδειξη περισσότερο θέλεις από αυτήν. Λοιπόν, δίκαια είπε ο Ιερός Αυγουστίνος αυτό το περί φόβου άξιων λόγιων ότι τα πολλά μικρά αμαρτήματα κάνουν ένα μεγάλο και μάλιστα όταν κάποιος κλείνει και αγαπά αυτά και συνεχώς τα εργάζεται όπως προείπαμε διότι κόλαση προξενούν και τα θανάσιμα και τα μεγάλα οπωσδήποτε. Κόλαση προξενούν και τα συγνωστά και μικρά. Καθόμεν δεν λαμβάνουν μία και την αυτή κόλαση, διαφέρουν, καθώ δεν εκβάλλουν εκείνου που τα εργάζονται στην βασιλεία των ουρανών. Και δεν διαφέρουν λοιπόν, όπω λέει ο Θεό Χρυσότομο, εξηγώντα την πρώτη προ Επιστολή. Όθεν και ο Απόστολος είπε ότι οι δολολάτρες και οι αρσενοκίτες, αλλά και οι λίδωροι, ήτι οι μεγάλος και μικρός αμαρτήσαντες εξίσου δεν κληρονομούν βασιλεία ουράνιων. Μη πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε δολολάτρε, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούχ αρπάγες, βασιλείαν Θεού ού κληρονομήσουσιν. 1 Κορυμφί έκτο το κεφάλαιο, ένα το στίχος. Πολύ δε προσφυές και αρμόδιο είναι και το παράδειγμα που φέρνουν σε τούτο λέγοντας καθώς αν βάλει κάποιος μεγάλες πέτρες σε ένα μικρό βαρκάκι καταποντίζεται όμοια αν βάλει αυτό και το γεμίσει από λεπτή και ψηλιά μου πάλι καταποντίζεται τι ούτω τρόπο και τα λίγα θανάσιμα και τα μεγάλα αμαρτήματα κολλάζουν την ψυχή και με τα πολλά και με τα μικρά συγνωστά πάλι κολλάζεται. Εγώ δεν προσθέτω και τούτο το φοβερό ότι ο διάβολο περισσότερο ρίχνει στην κόλαση με τα ελαφρά και συγνωστά αυτά αμαρτήματα παρά με τα θανάσιμα και βαρέα. Διότι εκείνο που θα πέσει σε κάποιο θανάσιμα αμάρτημα έχοντάς το για μεγάλο αισθάνεται το κακό, λυπάται και μετανοεί και συντρίβεται ικανοποιείται και έτσι διορθώνεται και γλιτώνει από την κόλαση. Καθώς και εκείνος που πάσχει από κάποια μεγάλη και φανερή πληγή, ζητάει με κάθε τρόπο και με κάθε λογής γιατρικά να τη γιατρέψει. Εκείνος που πέφτει στα συγνωστά αμαρτήματα, έχοντάς τα για μικρά και ελαφρά, τα καταφρονεί και δεν φροντίζει ποτέ να τα διορθώσει με τον τρόπο που εκείνος που έχει πολλές πληγές μικρές και αφανείς καταφρονεί τη γιατριά τους αλλά οι πληγές αυτές δουλεύουν κρυφά, κατατρώγουν τις άρκες και τέλος πάντων προσκαλ... προκαλούν το θάνατο στον Πάσκοντα. Λοιπόν, και ο Θεός γιατί το παιδεύει τους ποιούντας αυτά τα συγνωστά αμαρτήματα τόσο ενδώσουν και εκεί διότι αυτοί καταφρονούν και δεν θέλουν να κάνουν κανένα κανόνα για αυτά. Επειδή αν αυτοί παιδεύαν τον εαυτό τους, βέβαια δεν ήθελαν να τους παιδεύει ο Θεός όπως λέει ο Παύλος. Και λοιπόν, Πόσο ανόητη είναι εκείνη που λένε και τι βλάπτει το να γελάσει κανείς και να χωρατεύσει, τι κακό είναι το να τρώει και να πίνει και να ξεφαντώνει ο άνθρωπος, αυτά δεν είναι τίποτα, αυτά είναι αδιάφορα. Από αυτά ο Θεός δεν κολλάζει τον άνθρωπο. Επειδή για αυτά τα τίποτα έχουν να καταδικαστούν και γελώντας έχουν να πάνε στην αιώνια κόλαση καθώς λέει ο Αβάς. Εσύ όμως αδερφέ μη γίνεις όμοιος με αυτούς, μήτε να φτάσει σε αυτή την τύφλωση που να ονομάζει τα μικρά και ελαφρά κακά τις υπερβάσεις των εντολών του Κυρίου και να κάνεις αυτά σαν να ήταν να ξεφάντωνες και να μην παιδευτείς καθόλου από τον Κύριο και εδώ και στη μέλουσα ζωή αιωνίως. Και δεν βλέπεις τα λέει άνθρωπε ότι αν δεν αποστραφείς αυτά τα κακά μόλις σου την ψυχή θα βασανίζεσαι σε μια ατέλειωτη κόλαση και θα στερθεί στο Θεό και τη Βασιλεία Του. Τότε βέβαια δεν θα ονομάζεις πλέον τα αμαρτήματα αυτά ελαφρά και μικρά όταν σε στεναγορεί ο τόσο και υπερβολικός πόνος σου μέσα σε εκείνη τη φλόγα του πυρός. Τότε δεν θα το ονομάζεις πλέον μικρά και συγνωστά αλλά μεγάλα και ασυγχώρητα όταν δει να σε αποστραφεί ο κύριο και να σε καταδικάσει μαζί με όλου του μεγάλου και ασυγχώρητου φταίχτε. Αλλά τι το όφελο τότε αγαπητέ να το ονομάζει έτσι. Τώρα, τώρα μάθε να τα νομίζει και να τα ονομάζει βαριά και μεγάλα αμαρτήματα. Τώρα μάθε να φοβάσαι τα ίδια ω θανατηφόρα και ασυγχώρητα. Τώρα μάθε να τα μισεί και να τα αποστρέφεσαι μόλι στην καρδιά και να τα πληρώνεις με ένα θεληματικό κανόνα και παιδεία προτού σε καταδικάσει η Θεία Δικαιοσύνη σε ανεκλάλητους παιδείες και τιμωρίες. Να ντραπείς λοιπόν όσο του τώρα στάθηκε σαν ένας λεπρός και πασμένος από ποδών με τις πληγές αυτές των συγνωστών αμαρτημάτων. Θαύμασε τη μεγάλη υπομονή του Θεού όπου αποφέρει τόσο καιρό τόσες και απανθρωπίες και τόσες παραβάσεις του Θείου νόμου και πάρε απόφαση να μην δεχλείς πλέον στην καρδιά σου κανένα σύγνωστο αμάρτημα εν γνώση τελεία και διαθέσει της ψυχής σου. Και παρακάλεσε τον Κύριο για το μίσος που έχει σε κάθε αμαρτία να σε δυναμώσει εις τρόπον ώστε να μην μεταστραφείς πλέον και πράξεις κανένα από αυτά αλλά να τα μισείς όλα αυτά ως κακά να αγαπήσεις μόνο τα καλά και τα θεάρεστα, όλα τα θεοφιλή και ενάρετα και να λες εκείνο το προφητικό «Με μισήκαμε τα πονηρά και αγαπήσαμε τα καλά». Αμώς, προφήτης, πέμπτο κεφάλαιο. Και περνάμε τώρα στη μελέτη τη δεκάτη πέμπτη που είναι η παραβολή του ασώτου πρώτον για το ότι αυτός αναχώρησε από το σπίτι του πατέρα του Δεύτερον, ποια ζωή έζησε μετά την αναχώρηση αυτή και τρίτον, ποια επιστροφή έδειξε. Συλλεγήσου αγαπητέ αδερφέ, την αναχώρηση που έκανε ο το εκείνος Υιός από το σπίτι του πατέρα του, από τον οίκο του πατρός του. Καθώς μας το διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς και για την οποία αναχώρηση φάνηκε άμυαλος. Σαν να μην είχε φρένες στο νου του, διότι τι του έλειπε όταν ήταν στο πατρικό του σπίτι και όταν βρίσκεται κάτω από την κυβέρνηση το γλυκητά του πατρός του, αυτός βρισκόταν κάθε μέρα στις πατρικές αγκαλιές. Αυτός προμηθευόταν ό,τι χρειαζόταν. Αυτός εξυπηρετεί το από όλους τους δούλους του πατέρα του. Αυτός χαϊδεύεται και ετοιμάται σαν της πατρικής περιουσίας. Και εδώ σχεδόν εγνωρίζεται ο Κύριος και εξουσιαστής κάθε πράγματος, ώστε που μπορούσε και αυτός να έχει δίκιο και να λέει κατά το ψαλμικό «Πληστησόμεθα εν της αγαθές του οίκου σου». Εν της αγαθής του οίκου σου. Ψαλμός Ξιδέλτα. Αλλά η επιθυμία μιας πολλανεμένης ελευθερίας, από εκεί που ήταν τέκλων και κληρονόμος, τον εγκατάντησε να επιθυμεί να γίνει δούλος και μισθωτός. Άρχισε λοιπόν να ασχολείται. Άρχισε πρώτα να ενοχλείται από τη βασιλική εκείνη ελεύθερη ζωή που περνούσε κάτω από την υπακοή του πατέρα του και να ωραίγεται και να ζει κατά το θέλημά του. Να ευχαριστεί τη δική του γνώμη κατά το πώς ήθελε αυτός να ευχαριστεί τον εαυτό του. Και αυτή η ενόχληση, αυτή η όρεξη, τον παρακίνησε να ζητήσει θέλημα παρά του πατρός του να μισεύσει, να φύγει για το πατρικό σπίτι και τον συμβούλευσε να ζητήσει το μέρος από εκείνη την κληρονομιά που ήταν πρικισμένη ολόκληρη σε αυτόν. «Πάτερ», είπε, «δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Πατέρα, δώσε μου αυτό που μου ανήκει από την περιουσία». Ο πατέρας δεν θέλησε να τον εμποδίσει από εκείνο το κίνημα, αλλά τον άφησε να αναχωρήσει για να μάθει με τη δοκιμή και τη στέρηση ποια αγαθά απολάμβανε ω τότε στον οίκο του πατέρα του και τα καταφρόνησε. Καθώς θερμινεύει και ο θείος Χρυσόστομος, διαγάρ τούτο αυτόν και αφήκεν ο πατήρ και ουκ εκόλησεν στην ελωτρία να πελθύν. Γι' αυτό το λόγο τον άφησε ο πατέρας και δεν τον εμπόδισε να πάει σε άλλη χώρα. Είναι να δια της πείρας μάθει καλός, όσεις απέλαβαν ευεργεσίας ή κειμένων, και έτσι να μάθει πάνω στο πετσί του από την πείρα του, πόσα πράγματα είχε απολαύσει τότε όταν έμενε στο σπίτι του πατέρα του. Και επειδή ο πατέρας του δεν μπόρεσε να τον πείσει με το λόγο να σταθεί στο σπίτι του, άφησε να τον πείσουν αυτά τα ίδια τα πράγματα και τα παθήματά του. Πολάκης γαρ όταν λέγον μη πείθη, τη δια των πραγμάτων πήρα την διδασκαλία να λέγει ο Χρυσόστομος. Ως γέγραπτε, παιδεύσε η αποστασία σου και η κακία σου ελέγξισε, διότι και ο Αδάμ, όταν ήταν μέσα στον παράδεισο, δεν γνώριζε την ευδαιμονία που είχε, αλλά αφού εξορίστηκε από αυτόν, τότε την κατάλαβε. Λοιπόν, ο πατέρας διαμήρασε την περιουσία και διήλαν αυτή των βίον. Διαχώρισε δηλαδή την περιουσία στα δύο και έδωσε στον γιο του. Και μετά, όχι από πολλές ημέρες, συναγαγών άπαντο νεότερος ιός απεδίμησε εις χώρα μακράν. Λουκάς τα κεφάλαιο. Αυτή η κατανικτική παραβολή, αγαπητέ αδερφέ, είναι μια ζωντανή εικόνα εκείνου του κακού που εσύ έπραξες, φεύγοντας από την υποταγή του Θεού σου με την αμαρτία. Αχ, και ποιο ήταν πλουσιότερο από σένα, άθλιε, πριν να χάσει την αθωότητα και να αμαρτήσει. Τι άλλο ήταν ευγενέστερο από του λόγου σου, ποιο ήταν ορότερο και λαμπρότερο από εσένα. Για σένα ήταν ετοιμασμένη όλη η κληρονομιά του παραδείσου, την οποία μετά από λίγο ήθελε αποκτήσει πληρέστερα και τη οποία είχε κατά το παρόν την κυριότητα. Σε σένα ήταν δοσμένο το χάρισμα τη υιοθεσία με την οποία ήσουν γιο του Θεού ο πλέον ευγενέστερο των ηλίου ανατολών. Κάτω από τον ήλιο δηλαδή, καθώς ήταν γραμμένο από τον Ιώβ και είναι ο άνθρωπος εκείνος ευγενής των αφιλίου ανατολών. Εσύ είχες όλη την ωραιότητα και ευμορφία την οποία σου προξενεί η αθωότης και η αμαρτησία. Έπειτα ποιος θησαυρός δεν ήταν για σένα η αγιαστική Χάρις του Αγίου Πνεύματο, η οποία ήταν το μεγαλύτερο χάρισμα που μπορεί να δώσει ο Θεό σε ένα κτίσμα σε τούτη τη ζωή. Για μέσω αυτή ήσουν αγαπημένο στου Αγγέλου, σύντροφο με του Αγίους, ναός έμφυτο τη Θεότητο, όπω λέει και ο Θείο Παύλος άρα ουν ουκ εστέ ξένοι και πάρε αλλά συμπολίτε των Αγίων και εκεί του Θεού. Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο. Αυτή η χάρις κατοικούσε σε σένα, αγαπητέ, πάντοτε. Αυτή σε κυβερνούσε, αυτή σε παρηγορήσε σαν φιλόστορους μητέρα, με τις ουράνιες αυτές γλυκύτητες, με το ακατηγόρητο συνοδός, συνειδός, δηλαδή τη, τη συνείδησή σου την είχες δίχως κατηγορία παλιά, και με τα θεία της μυστήρια, συνειδός, συνειδότος, σημαίνει συνείδηση. Ήσουν λοιπόν ένας γιος που σε κρατούσε μονογενείς στις αγγελιές, η πρόνοια του Θεού. Αλλά εσύ όντας νέος, άγνωστος, καταφρόνησες όλα αυτά και θέλησες να κατογομεταχειριστείς ανοφελώς την ελευθερία σου, το αυτεξούσιό σου και να ζεις κατά την όρεξή σου αντί να μεταχειριστείς αυτό για να υποτάσσεσαι με πολύ μισθό στον ουράνιο πατέρα και συλλογίστηκες σφαλερός ότι έχεις τάχα να κάνεις ένα μεγάλο κέρδος αν μακρύνεις από το Θεό και ο πατέρα σου. Ο συλλογισμός ασυλλόγιστος ο οποίος έφερε αντίστροφα τα πράγματα διότι ενώ ήσουν υπεξούσιος και υπήκος τότε ήσουν πραγματικά και αναλυθεί αυτεξούσιο και ελεύθερο. Και όταν φάνηκε πω είσαι αυτεξούσιο και ελεύθερο, τότε έγινε πραγματικά δούλο και υπεξούσιο. Ω και να ήταν δυνατόν να μπει κάποιο στην καρδιά σου, αδερφέ μου, και να την κάνει να αισθανθεί το μεγάλο σκότο τη αγνωσία που σε κυρίευσε, και σε έκανε να υπολογίζει τα κτίσματα περισσότερο από τον κτίστη, να νομίζεις βαρύ και σκληρό φορτίο το ελαφρό, το γλυκό αυτό ζυγό της υποταγής αυτού του φιλόστορου πατέρα σου. Και τι λέει στο Ματθαίο Κύριος, ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρόναστη. Και να λογαριάζεις την ελευθερία εκείνη σαν αληθινή αχμαλωσία, καθώς είναι γραμμένο περί της Ιερουσαλήμ αντί ελευθέρα σε γένετο εις πρώτη μακαβαίους. Και καθώς και ο Παύλος λέει «Ότε δούλοι είτε της αμαρτίας, ελεύθερη είτε τη δικαιοσύνη, τι να ουν καρπών είχετε τότε, εφείς νυν επεσχύνεστε, το γάρ τέλος εκείνων θάνατος». Ρωμαίους εκ το κεφάλαιο. Αλλά και αν τώρα την άξεις το παχύ σκότος αυτό από την πλάνη από τον νου σου, και αναλαμβάνοντας τη φρόνηση που έχασες, μάθε πως δεν υπάρχει άλλη ελευθερία στο να υπατάσσεσαι μόλις σου την τελειότητα στο Θεό και σαν το να αφήνεις τον εαυτό σου να κυβερνάτε από τη θέληση του ουρανίου πατρός σου, καθώς το λέει ο Παύλος, νινί δε ελευθεροθέντες από τις αμαρτίας, δουλοθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εισαγιασμών, το δε τέλος ζωήν αιώνιων. Ρωμαίους, έκτο κεφάλαιο.